Συνάδελφοι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, συμμετέχουμε στον αγώνα σας. Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις σας, συμμετέχουμε στις καταλήψεις σας. Η κυβέρνηση έπαιξε και έχασε. Έκανε λογαριασμό χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν υπολόγισε το εργατικό κίνημα, δεν υπολόγισε τη δύναμή μας. Η Ομοσπονδία Μεταλλουργείων Ελλάδος έχει δώσει ξανά αγώνες για τη ΛΑΡΚΟ το 77, το 86 και αργότερα, αλλά και συνεχίζουμε. Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας, αν θα είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε να αξιοποιηθεί, θα είχαμε τώρα καλύτερη υγεία, καλύτερη παιδεία, θα ζούσαμε καλύτερα όλοι. Όμως, ενώ ερευνάτε από κρατική υπηρεσία το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών, το οποίο το συνδικάτο του είναι μέλος της Ομοσπονδίας Μεταλλουργείων, αυτός ο ορυκτός πλούτος ξεπουλιέται σε κοράκια και αφού αρπάζουν τη λία, στο τέλος τα ξεπουλάνε και την πληρώνουν εργαζόμενοι. Αυτή τη φορά δεν θα τους βγει. Ως Ομοσπονδία, το επόμενο 15ήμερο έχουμε διοργανώσει μερίδα για τον ορυκτό πλούτο επιστημονική, που θα αναδείξουμε την αξία των αποθεμάτων του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος, την αξία της παραγωγής που έκανε η ΛΑΡΚΟ και πώς θα ήταν δυνατόν, εάν η ΛΑΡΚΟ παραμείνει κρατική, αλλά και όλος ο ορυκτός πλούτος να εκμεταλλευόταν για κρατική και μόνο επένδυση, θα είχαμε πάρα πολλά δις απόθεμα κάθε χρόνο και δεν θα χρειαζόταν να έχουμε ούτε χρέος, ούτε να παρακαλάμε για δανεικά. Ο αγώνας συνεχίζεται και από Δευτέρα θα είμαστε όλη η Ομοσπονδία, όλα τα μέλη θα είναι στις καταλήψεις μέχρι η κυβέρνηση να το πάρει χαμπάρι και να αλλάξει την πολιτική της και να δεχτεί τα αιτήματα των εργαζομένων που είναι και δίκαια, όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για την ίδια τη χώρα, για όλο το λαό, και θα πρέπει επιτέλους ο ορυκτός πλούτος να αξιοποιείται για τον λαό και όχι να δίδεται σε κοράκια για να λειτουργεί ο άθλιος καπιταλισμός. Θα νικήσουμε, συνάδελφοι της ΛΑΡΚΟ, ψηλά το κεφάλι!